Πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και τη Χριστίνα Ιορδανίδου. Χριστίνα, υπάρχει μια πληροφορία τις τελευταίες ώρες πως υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς προκειμένου να γίνει ανταλλαγή ομήρων που έχει στα χέρια της η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου με κρατούμενους που έχει το Ισραήλ, κρατούμενους Παλαιστίνιους και άλλους τρομοκράτες. Έτσι ακριβώς Εύα, μιλάμε για μια πληροφορία που μεταδίδουν δύ δύο, μεγάλα αραβικά μέσα. Μιλάμε για το Al-Arabiya και το Al-Hadath. Τι λένε λοιπόν οι πληροφορίες σε αυτά τα αραβικά μέσα. Ε, έχουν συμφωνήσει το Ισραήλ και η Χαμάς, έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία για ανταλλαγή εχμαλώτων. Θα δώσει η Χαμάς 100 ομήρους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αυτά τα μεγάλα, δύο μεγάλα αραβικά μέσα. Αν επιβεβαιωθούν ε... βεβαίως, γιατί βλέπουμε καθημερινά εδώ και πολύ καιρό Έτσι. να ακούμε για απελευθέρωση ομήρων και στην πράξη να μην το βλέπουμε. Έτσι ακριβώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα αραβικά μέσα, αυτό που θα δώσει από την πλευρά του το Ισραήλ είναι ε, κάποιου φυλακισμένου, κάποιε γυναίκε φυλακισμένε. Τώρα μένει να το δούμε και δεν αναφέρει αν το Κατάρ έχει διαμεσολαβήσει για να επιτευθεί αυτή η συμφωνία. Πολύ πιθανόν γιατί είναι και ο βασικό διαμεσολαβητή όλον αυτόν τον καιρό για του ε, Ομήρου Εύα. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Ιορδάνή.